Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και πάμε να παρακολουθήσουμε τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Η Μάγισσα». Ο Αντρέι, αφού κατάφερε να ξεφύγει από το Μόφορι και το Θράσον, βρίσκει τελικά καταφύγιο στον πύργο του Μιχαήλ Λάσκαρη και η παραμονή του εκεί τον βάζει στα ενδότερα της οικογένειας, αλλά και του μυστηριώδης υπόθεσης με το νεκρό βρέφος. Προκειμένου να κερδίσει την εύνοιά τους, βάζει σκοπό να βοηθήσει και να μάθει την αλήθεια. Σύντομα όμως καταφέρει να βρει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα αποκαλύψει τον πραγματικό δολοφόνο του μωρού. «Βρήκα αυτό το στοιχείο», λέει, και ο Μιχαήλ καταλαβαίνει πως ο προδότης βρίσκεται μέσα στον πύργο του. «Ο προδότης κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Θέλω να το βρεις», λέει στον Αντρέι. Παράλληλα η Γερακίνα βάζει φυτιλιές στο σπήλιο για το συμπερσέριασμα με τους Λασκαραίους. «Φρόντισε να ξεμπλέξεις από εκείνον», του λέει, και ο Σπήλιος δίνει εντολή να σκοτώσουν το συμπεθερό του. Μόνο που ο επίδοξος δολοφόνος αποτυχάνει και ο Μιχαήλ, μετά την απόπειρα δολοφονίας του, δεν εμπιστεύεται ούτε τους δικούς του ανθρώπους. Από τις έρευνες που κάνει ο Ανδρέη, οι υποψίες πέφτουν πάνω στο Βρότσο, τον οποίο και σκοτώνουν, μόνο που ανακαλύπτουν πως τελικά δεν είναι εκείνος ο ένοχος. Ενώ ο Αντρέι ανακρίνει όλο το προσωπικό και η Θεοφανό τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή του. «Ο ένοχος βρίσκεται ανάμεσά μας», λέει ο Αντρέι, και ο Μάρκος με τον Τζανί συγκρούονται μεταξύ τους. Ο ένας διαφωνεί ότι κάποιος από την οικογένεια σκότωσε το μωρό και ο άλλος είναι σχεδόν σίγουρος ότι η δουλειά έγινε από μέσα. Στο μεταξύ η Θεοφανό, με τη βοήθεια του Φρίξου, ξεκινά να ανακαλύψει τι σήμανε το όραμα που είχε, ενώ η πολυξένη αρχίζει να την υποψιάζεται. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!